Έχουμε διάφορα άλλα θέματα. Έχουμε το τρίαθλον τώρα εδώ, τράιμορ που γίνεται ο χαμός. Ναι. Και με πολλή διαφήμιση βλέπω και πανελλαδικά και στη τηλεόραση κτλ. Μαθαίνουμε ότι υπήρχαν διάφορα προβλήματα αδειοδοτήσεως ή κλεισίματος των δρομών. Υπάρχει ένα πρόβλημα αδειοδότησης. Γιατί? Από ό,τι με ενημέρωσαν, γιατί κάποιος με πήρε και εμένα τηλέφωνο, γιατί ναι. Δεν δίνουν άδεια τέλεσης αγώνων οι υπηρεσίες. Ναι. Οι υπηρεσίες δίνουν τις άδειες κατόπιν κάποιων δικαιολογητικών, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα, ωραία, αλλά λοιπόν, εάν τα δικαιολογητικά δεν έφτασαν στις υπηρεσίες, δεν πρόκειται να πάρουν άδεια τέλεσης αγώνων. Και σημαίνει ότι δεν θα γίνει το τράιμορ. Εάν δεν έρθουν δικαιολογητικά, κανένας υπάλληλος δεν θα βάλει το κεφάλι του στον τορβά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν δηλαδή, έχει αδειοδοτηθεί. Κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά. Ναι. Την ευθύνη την έχει ο διοργανωτής, ο οποίος πρέπει να φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υπηρεσία για να βγάλει την άδεια τέλεσης αγώνων. Αν κάποιος αθλητής τρέχει με το ποδήλατο ή κολυμπάει και πέφτει και σκοτώνεται και χτύπα ξύλο, έτσι. Ποιος έχει την ευθύνη? Θα την έχει ο υπάλληλος που έδωσε την άδεια. Λοιπόν, πρέπει όλα τα χαρτιά να είναι όπως πρέπει. Ναι, αλλά εδώ για βλέπουμε να μην διαμαρτυρόμαστε. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Όλοι οι εθελοντές Καστοριάς είναι στο τράιμορ και η εκδήλωση. Παραμονές της εκδήλωσης. Γιατί αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο δεν είναι. Και συγχαρητήρια σε αυτούς που φέρουν κόσμο. Θα βοηθήσουν, αλλά το θέμα είναι όλα να γίνουν νόμιμα. Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Αδαμόπουλο, μισό λεπτάκι. Είμαστε Πέμπτη. Από αύριο αρχίζει αυτό το πράγμα και δεν έχει ακόμα άδεια. Χθες μου πήραν τηλέφωνο, λέει πρέπει να πείτε κάτι στις υπηρεσίες. Δεν μπορώ, τι να πω τις υπηρεσίες. Εγώ τις είπα τις υπηρεσίες. Μου βγάζουν μπροστά τον νόμο. Και λένε οι υπηρεσίες, λοιπόν, εμείς δεν υπογράφουμε. Ναι, δεν βάζουμε το κεφάλι μας στον τορβά. Δεν υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά. Τώρα από εκεί πέρα, κύριε Νατσούλη, δεν θα κοιτάξουμε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και κάποιες αδειοδοτήσεις που νομίζω πρέπει να δοθούν για κλεισίματα των δρόμων και μάλιστα και για αρκετές ώρες από ό,τι μου λένε. Εάν δεν δοθεί άδεια τέλεσης αγώνων. Δεν κλείνουν και οι δρόμοι. Η αστυνομία δεν θα το εφαρμόσει. Μάλιστα, αυτό θέλω να πω. Συνδυάζονται αυτά τα δύο. Συνδυάζονται. Και πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρω, μη τυχόν συμβεί κάτι και ξαφνικά μια μεγάλη διοργάνωση που έχει τόσους εθελοντές αλλά και τόσο κόσμο που θα φέρει εδώ και μάλιστα είναι και κάποια αθλήματα που θα γίνουν για πρώτη φορά παγκοσμίως. Ναι. Στην Καστοριά. Κινδυνεύουμε λοιπόν από την έλλειψη των δικαιολογητικών να μην δοθεί άδεια, η αδειοδότηση του. Μην δοθεί η εντύπωση ότι είναι εξαιτίας των υπηρεσιών. Σε μια τέτοια περίπτωση καταλαβαίνετε όμως ποιος θα τα ακούσει, έτσι. Εσείς τα ακούσετε, τότε θα, άμα τα ακούσει κάποιος, οφείλουν οι υπηρεσίες να καταφερθούν και εναντίον τους, έτσι. Μάλιστα. Γιατί οι υπηρεσίες. Εσείς τα λέτε λοιπόν από τώρα για να είστε ξεκάθαρος με αυτό το θέμα. Βεβαίως. Αν δεν φέρουν οι διοργανωτές τα απαραίτητα χαρτιά που χρειάζονται και δικαιολογητικά. Αυτό λένε οι υπηρεσίες. Δεν το λέει ο Αδαμόπουλος. Οι υπηρεσίες δεν πρόκειται να δώσουν άδεια να γίνει ο αγώνας. Θα τυναχτούν όλα στον αέρα. Ακριβώς. Και θα γίνουμε παγκοσμίως, καταλαβαίνετε, θα γίνουμε παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό που μου είπε η υπηρεσία είναι εδώ και ένα μήνα τους παρακαλάμε να φέρουν τα δικαιολογητικά. Εκεί γι' αυτή γιατί δεν τα φέρουν να παρέφυγε. Γι' αυτή γιατί δεν τα φέρουν. Έχουν κολλήματα, κύριε Νατσούλη, δεν. Ποιες υπηρεσίες είναι αυτές που εμπλέκονται, κύριε Αδαμόπουλο? Η Διεύθυνση Υγείας. Α, η Διεύθυνση Υγείας. Ο κύριος Δατζαλής δηλαδή. Ναι, κυρία Κομιανού υπέρ. Και η κυρία Κομιανού, μάλιστα.